Λοιπόν, πάμε να λύσουμε για μπάλα τώρα, να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Στο βαθμό που μπορούμε να αλλάξουμε διάθεση, γιατί το τελευταίο διάστημα, Ανδρέα Λόλο, όταν μιλάμε για μπάλα, χάνουμε τη διάθεση που έχουμε, καθώς η ομάδα είναι η ομάδα μας είναι στην Β' Εθνική. Εδώ και καιρό βέβαια είναι στην Β' Εθνική, έτσι. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος υποβιβασμού, θα λέγαμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν είναι, τώρα το ερώτημα δεν είναι τι έγινε, τι δεν έγινε στο μάτς με τον Αστέρα, αν χάσαμε, εντάξει, δεν αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Το ερώτημα τώρα είναι τι γίνεται με την επόμενη φάση στα διοικητικά. Ποιος θα πάρει τον Πας Γιάννα, ποιος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης του Πας, αυτό είναι το ερώτημα. Κανένας δεν μιλάει φίλαθλος του Πας για κανένα άλλο θέμα. Ναι, όλοι πράγματι ρωτούν ποιος θα είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης. Μάθατε κάτι? Με βρίσκω στον δρόμο. Έμαθες κάτι? Υπάρχει κάτι? Έχουμε μάθει κάτι. Από αυτά που έχουμε πει περισσότερα δεν έχουν μαθευτεί. Μέχρι απόψε το βράδυ δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι φήμες. Ναι, καμία φήμη. Τα έχουμε πει. Όλες τις φήμες τις έχουμε πει. Το αισιόδοξο είναι. Ονόματα έχουμε πει. Για πες. Ότι τα αδέρφια στο Βασίλη δεν ζητάνε εκτός από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ζητάνε. Τα χρέη μόνο που είναι ρυθμισμένα. Δεν ζητούν χρήματα. Και να θα δίνονται σε δόσεις. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για κάποιους υγιείς επιχειρηματίες να επενδύσουν σε αυτή την ομάδα. Ναι. Κακά τα ψέματα. Έχουμε πει για πολλές ομάδες ότι είναι μαγαζί γωνία. Ο ΠΑΣ είναι δεδομένο ότι είναι μαγαζί γωνία και δεν είναι πολλά τα χρήματα, θα έλεγα εγώ, τη στιγμή που είναι ρυθμισμένα. Ναι. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις μαζί, θα λέγαμε, εγγυημένες καλές επιχειρήσεις της πόλης. Ακούγονται τα ονόματα όλων των μεγάλων. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστικό. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται, μπορεί να γίνει. Ναι, ακούγεται. Και όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, εντάξει, είναι στην ουσία ανταγωνιστές οι περισσότεροι από αυτούς. Είναι ανταγωνιστές. Μπορεί να μην έχουν και πολύ καλές σχέσεις, συμβαίνουν αυτά παντού, αλλά τώρα μέσα στην διάθεση να προχωρήσει η ομάδα ξανά, να ανέβει ξανά σε Super League η ομάδα. Που είναι μια πρόθεση και μια έτσι επιθυμία όλων μας. Ναι, σωστά. Αυτό μπορεί να ενώσει δυνάμεις. Ναι, ενώσει ανθρώπων δυνάμεις που δεν πολύ συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Ακριβώς, είναι κοινός ο σκοπός και στο κάτω-κάτω είναι και μια ευκαιρία να τα βρουν και μεταξύ τους όσοι έχουν διαφωνίες. Δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουν διαφωνίες. Απλά ακούγεται ότι υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες. Όχι τίποτα το τρομερό. Έτσι. Είναι τεράστιες επιχειρήσεις. Και εσύ λες μέσα από όλο αυτό μπορεί να κάνουν και τις σχέσεις τους. Μπορεί να φτιάξουν και τις σχέσεις τους. Γιατί όχι. Ωραία, μέσα από τον Πας Γιάννη, γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα οι αισιόδοξοι λένε, με βρήκε ένα στον δρόμο σήμερα και μου λέει, ξέρεις, αν κάνει τρεις ήττες η Κυφσιά, τρεις ήττες ο Πανετολικός Κόκκινης και τρεις νίκες εμείς, θα τον σωνόμαστε. Να το πούμε και αυτό, ναι. Να το πούμε έτσι. Σε στήλα στηρισμού. Ωραίο ανέκδοτο είναι αυτό, να το πούμε. Το άλλο για τον Τωτό και λοιπά που λένε, Βλάση. Εκεί στη Β' Εθνική είμαστε, δυστυχώς. Και το λέω έτσι για να το συνηθίσουμε, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ο Πας για μένα είναι μια ζωή Super League. Και στη Β' Εθνική που θα παίζουμε, Super League είναι για μένα. Ομάδα Super League είναι ο Πας Γιάννα. Αρκεί να μην κατρακυλήσουμε, γιατί αν δεν βρεθεί μια διοικητική αξιόπιστη, σοβαρή λύση, διάδοχη κατάσταση, μπορεί να κατρακυλήσουμε και ακόμα χαμηλότερα. Το έχουμε ξανακάνει, έτσι, την έχουμε ξαναπατήσει. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Από ό,τι διάβασα, η Δόξα Δράμας χάνει και την γάμα εθνική κατηγορία και θα παίζει τον χρόνο στο. Τώρα μιλάμε για ιστορική ομάδα. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει πάει τρεις φορές σε τελικό κυπέλλο Ελλάδος. Ιστορική ομάδα. Παλιά βέβαια, αλλά έχει βγάλει τεράστια. Μαυραϊτή, αν δεν κάνω λάθος. Μαυραϊτή, περιβόητη, με τους Λουκανίδηδες. Λουκανίδηδες, πριν πάει στο. Με τα αδέρφια Λουκανίδη και μεγάλη ιστορία πραγματικά η ομάδα της Δράμας. Κατρακύλησε κάτω. Δεν είναι μόνο η Δόξα. Πολλές ομάδες. Παναχαϊκή προσπαθεί χρόνια. Τώρα, πολλές μεγάλες ομάδες που έχουν εξαφανιστεί, του παρελθόντος μεγάλες ομάδες. Ακριβώς. Ελπίζουμε ο ΠΑΣ να μην έχει αυτή τη μοίρα και ελπίζουμε να είναι ένα μικρό διάλειμμα Β' Εθνικής αυτό, να ξανανεύουμε εκεί που μας αξίζει. Που είναι η Super League, τέλος. Ναι, πράγματι. Για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Γιατί αυτό είναι το μόνο ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό. Στην πόλη μεταξύ φιλάθλων είναι ποιος θα ενδιαφερθεί, ποιος θα πάρει τον ΠΑΣ Γιάννα. Αυτό είναι το μοναδικό ερώτημα αυτή τη στιγμή. Πάμε ρεπορτάζ. Πάμε Σέρες. Παίρνουμε διπλό στον Πανσεραϊκό εκεί. Ναι. Τρεις η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Να τα λέμε αυτά, έτσι να γελάμε. Ας γίνει μια προσπάθεια τέλος πάντων να παίξουν κάποια παιδιά και νέα παιδιά. Την είδα την προσπάθεια με τον Αστέρα. Στο πρώτο ημίχρονο Βλάση προσπάθησε. Εντάξει, Ανδρέα, καλά προσπάθησε. Το πρώτο ημίχρονο προσπάθησε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως. Δυστυχώς δεν πήγε. Βλέπω το αποτέλεσμα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τις υποδομές της ομάδος. Πες το για να περάσουμε, γιατί είχαμε τελικό κυπέλλο. Αξίζει να αναφερθούμε ότι έγινε μοιρασιά, θα λέγαμε, με την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού. 0-1 προηγήθηκε ο Πανετολικός, το 3 εσωφάρισε ο Ζωγράφος. Η ΚΑΠΑ 17
Έπαιξε με τη Λαμία. 0-1 και σοφάρι στο 3. Όλα τα γκολ, τα δύο γκολ πήγαν. Σε 3 λεπτά. Σε 3 λεπτά και μετά τέλος. Τέλος. Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο μάτς της ΚΑΠΑ 17, ναι. 2-2 με τη Λαμία. Ναι. Ο Τούφας και ο Τζοβάρας τα γκολ του ΠΑΣ. Ενώ να πούμε ότι την ΚΑΠΑ 15, που έχει κάνει, ωραία, μια εξαιρετική χρονιά, θα δώσει 2 αγώνες ακόμη. Και αν καταφέρει και τους κερδίσει με τον Πανσεραϊκό πρώτον και μετά με τον νικητή του Άρη Μακεδονικός, θα πάει στο Final Four, όπου έχουν περάσει ήδη ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, και ο αντίπολος του ΠΑΣ Γιάννενα θα είναι ο Ολυμπιακός. Είναι μεγάλη υπόθεση για αυτά τα πιτσιρίκια, okay, να φτάσουν στο Final Four και μακάρι, ωραία, να φτάσουν. Ωραία. Εκεί καλά τα πάμε, στις πιτσιρικάδες καλά τα πάμε. Στις πιτσιρικάδες καλά τα πάμε. Κάποιοι από αυτούς θα πρέπει να αξιοποιηθούν τώρα. Είναι ευκαιρία να αξιοποιηθούν. Άντε. Στον ΠΑΣ Γιάννενα τώρα που η ομάδα πέφτει. Τελικός κυπέλου ΕΨΥΠ. Θύελλα Κατσικά, Θύελλα Ελεούσας, 5-2. 5-2 σε ένα μάτς το οποίο. Ήσουν εκεί. Ήμουνα. Ακούω, λοιπόν. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Από την Κατσικά, από την Ελεούσα. Ήταν, θα λέγαμε, μια γιορτή για το αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχει διαφορά δυναμικότητας από ό,τι υπάρχει. Υπάρχει. Είναι άλλη κατηγορία ακριβώς. Θα πούμε ότι τιμήθηκαν κάποιοι άνθρωποι και από την Ελεούσα και από την Κατσικά. Από αυτούς τους φιλάθλους, θα λέγαμε, της Ελεούσας και της Κατσικάς που προσφέρανε και τους τίμησαν οι διοικήσεις των ομάδων τους. Λοιπόν, ήταν ένα μάτς, θα λέγαμε, παράσταση για ένα ρόλο. 5-0 μου είπες, 5-0 στο 40. Στο 40, οκ. Έτσι. 5-0 στο 40. Θα πούμε τις συνθέσεις των ομάδων, γιατί είναι ένας τελικός. Πες μου. Και θα αξίζει να πούμε τις συνθέσεις. Θεμελής για την Κατσικά, τερματοφύλακας. Πετρίδης, Μελιγκιώτης, Ντόντις, Βασιλάκης. Ωραία. Βασιλάκης, να πω εδώ ότι είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ, ένα ψηλό παιδί. Ωραία. Ψηλό, δυνατό παιδί και καταρτισμένο, θα έλεγα, ποδοσφαιρικά, τεχνικά. Κάτι θες να πεις τώρα, μπορεί θέλω να παίξει να στο μπάς, πρέπει να κινηθεί προς το μπάς. Ο ΠΑΣ Γιάννενα πρέπει να κινηθεί προς τα εκεί. Όπως μικρός επίσης, είναι, πόσο χρόνο είναι. Είναι γύρω στα 23, μάλιστα, από ό,τι έμαθα, 22-23. Καλώς, ναι. Λοιπόν, Πότσης επίσης, στην Κατσικά, Σκανδάλης, ο Χρήστος Σκανδάλης, αρχηγός, ο οποίος έβαλε 2 γκολ με πέναλτι, ο αρχηγός, και ο οποίος θα μπορούσε και αυτός να προσεχθεί από τον ΠΑΣ. Πόσο χρόνο είναι ο Σκανδάλης? Είναι 27 στα 28. Εντάξει. 28. Λοιπόν, Βασιλάκης είναι. Ο Βασιλάκης είναι πιο νέος. Πιο καλή περίπτωση για τον ΠΑΣ. Έτσι, δεν τους ξέρω, δεν έχω εικόνα, αλλά είναι καλή ηλικία. Και όχι μόνο αυτή. Γενικά έχει καλούς ποδοσφαιριστές η Κατσικά. Ωραία, και άλλοι θα μπορούσαν να προσεχθούν. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εμβραΐζογλου, ο Άγγελος ο Παπάς, ναι, ο Κωσταμένας και ο Τορμούσογλου. Να πω ότι προηγήθηκε 1-0 με τον Τορμούσογλου η Θύελλα, ναι, Κατσικάς. Ναι. Ο Σκανδάλης με πέναλτι 2-0. Ναι. 3-0 ο Βασιλάκης με κεφαλιά μετά από κόρνερ. 4-0 ο Σκανδάλης με πέναλτι. 5-0 στο 40 ο Άγγελος ο Παπάς. Χαλάρωσαν μετά και είπαν. Χαλάρωσαν. Να βάλει και Ελεούσα κανένα. Εντάξει, θα έλεγα ότι χαλάρωσαν. Μάλιστα. Έγιναν και κάποιες αλλαγές για την ομάδα της Κατσικάς και θα πούμε για την Ελεούσα. Πες και ο Γούλας αντί του Παπά, ναι, ο Άγγελο Παπά στο 61. Ο Πολυχρόνης αντί του Ντόντι στο 61 επίσης. Επίσης στο 61 ο Ρίζος αντί του Εμβραΐζογλου. Ενώ έπαιξαν επίσης ο Πάκος αντί του Πότσι, μπήκε στο 72, και ο Μιχάλης, okay, ο Μπλέτσας. Από τον παππού ποδοσφαιριστής, ο πατέρας του ποδοσφαιριστής, ο προπάπους, θα λέγαμε, ποδοσφαιριστής. Α, οικογένεια από τα ωραία. Ποδοσφαιριστών, όλοι. Ναι. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Μπλέτσας, αντί τον Τορμούσογλο, στο 72. Λοίπον, να πούμε και την σύνθεση για την ομάδα της Θύελλας, της πρωταθλήτριας του αριστεχνικού και αίτητης σε όλη τη χρονιά στο αριστεχνικό, στην αλφα αριστεχνική Θύελλας Ελεούσας, Κωτίκας, Μαρμούτας, Νάσιος, Μαλάτος, Παλαιοχώρης, Μουχάνης, Θόδωρος Παπαρούνας, να, Κεφάλας, Νούγιας, Βελτσίστας και Μπουκουβάλας. Τέλεια. Είχαμε και αλλαγές. Πάμε και εδώ. Και στις αλλαγές. Στο 46 ο Πασχάλης αντί του Παλαιοχώρη, επίσης στο ίδιο λεπτό ο Τσάγκας αντί του Κεφάλα, επίσης στο ίδιο λεπτό ο Παύλος ο Γιολδάσης αντί του Μπουκουβάλα. Και είχαμε και μια μετά, ο Θόδωρος ο Παπαρούνας αντικαταστάθηκε από τον αδερφό του, τον Στέφανο Παπαρούνα. Λοιπόν, να πούμε ότι μείωσε στο 77 για την ομάδα της Ελεούσας ο Τσάγκας και στο 87 ο Παύλος ο Γιολδάσης έκανε το 3-2. Το 5-2. 5-2. Το 5-2, συγγνώμη. Θύελλα Κατσικά, Θύελλα Ελεούσας 5-2. Κυπελούχος ΨΥΠ, η Θύελλα Κατσικά. Συγχαρητήρια να πούμε σε όλα τα παιδιά.
σε όλους τους παράγοντες εκεί, προπονητικό κλίμα. Βεβαίως, να πούμε συγχαρητήρια, έχουν μια εξαιρετική ομάδα για την κατάκτηση του κυπέλλου. Η ομάδα της Θήλας Κατσικάς και θα πούμε ότι η μεν ομάδα της Κατσικάς συνεχίζει τον αγώνα της να κρατηθεί στη Γάμα. Εδώ πάμε τώρα, πάμε από το κύπελλο στο πρωτάθλημα. Θα πάμε στο πρωτάθλημα. Τι κάνει στο πρωτάθλημα η Θήλα Κατσικά. Και θα σου πω ότι. Τι κάνει. Είναι 7 ομάδες. Σε 5 βαθμούς διαφορά. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα. Πάμε. Κιλελέρ 47, Εορδαϊκό 46, Τρίκαλα 46, Θεσπορτό 46. Άρτα Αναγέννηση 45, Αστέρας Πεντρητής 44, Θήλα Κατσικά 42. 7 ομάδες, οι 3 σώζονται, οι 3 πέφτουν και μία, η μεσαία, η τέταρτη, είτε το πάρεις από μπροστά είτε από πίσω, λοιπόν, είτε από κάτω, λοιπόν, θα δώσει μπαράζ. Λοιπόν, υπάρχουν 4 όμιλοι στη Γάμα Εθνική. Θα παίξουν οι 2 ενδέκατοι, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, οι 2 ενδέκατοι με τους άλλους 2 ενδέκατους. Από 4 ομίλους που υπάρχει πανελλαδικά. Να πω εδώ ότι στη Γάμα Εθνική έχουν ανεβεί ήδη η Καβάλα από τον πρώτο όμιλο. Ωραία. Ο Πανιόνιος από τον τέταρτο όμιλο. Γίνεται μάχη Παναργιακού Κορίνθου, δύο γειτονικών ομάδων στον τρίτο όμιλο, και ο δεύτερος όμιλος ο δικός μας έχει ως εξής. Αφού πούμε πρώτα ότι πέτυχε μεγάλη νίκη Κατσικά στον Σβορώνο, okay, που ήταν τρίτος μέχρι, είχε κάποιες ελπίδες. Εκτός η Κατσικά. Εκτός, ωραία, ναι, στην Κατερίνη. Ναι. Να πούμε μια ιστορία που το γράφει στον υπηρετικό αγώνα και στο φως ο Βαγγέλης ο Γευτόπουλος και αξίζει τον κόπο. Πήρε το όνομα η Κομόπολη αυτή της Πιερίας από ένα συνταγματάρχη από την Κεφαλονιά, ο οποίος είχε σκοτωθεί στην τελευταία μάχη του Ελληνοτουρκικού πολέμου στην περιοχή της Πιερίας και λεγόταν Σβορώνος. Μάλιστα. Είχε άλλο όνομα και μετονομάστηκε σε Σβορώνος λόγω του ότι εκεί είχε σκοτωθεί ο συγκεκριμένος συνταγματάρχης. Θα ψάχνει αυτό ο Γευτόπουλος. Θα ψάχνει αυτά ο Βαγγέλης και είναι, για πάμε, πάμε, μια εγκυκλοπαίδεια. Η Κατσικά λοιπόν κέρδισε όπως είπαμε 2-0, 0-2, ναι, με τον Φίλιο το 0-1 και με τον Παπά, τον Άγγελο Παπά το 0-2. Okay. Ήταν μια σχετικά άνετη νίκη παρά ότι ο Σβορώνος είχε μια πολύ καλή καλό, καλό ομάδα. Αυτό, καλό αυτό. Πάμε. Επίσης να αναφέρουμε, Θεσπρωτός Πιερικός 3-1. Από το πρώτο ημίχρονο έπαιζε η ομάδα του Πιερικού με 10 παίχτες. Ναι. Είχαμε και νίκη της Αναγέννησης Άρτας στο Βατανιακό 1-3. Μάλιστα. Και επειδή το πρόγραμμα. Καλά πήγαν οι πυροτικές ομάδες. Καλά πήγανε. Σε αυτή την αγωνιστική. Να πούμε στα γρήγορα λίγο τη βαθμολογία. Μπροστά πάμε, γίνεται ναι, όλη τη βαθμολογία λοιπόν. Όλη. Πάνω κάτω ολόκληρη. Και πάμε στα επόμενα παιχνίδια. Στο για επόμενο θα γίνουν Σάββατο. Λοιπόν, ναι, το Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Πιερία 71 και Αρτάκι Ευβίας 69. Πάμε. Δύο βαθμοί διαφορά, ναι, και πάμε, την Κυριακή πάμε. Έχει Αρτάκι Κεραμίδι στην Αρτάκι. Ωραία. Αν κερδίσει Αρτάκι βγαίνει μπροστά. Λοιπόν, με Χ ανεβαίνει πάμε. Ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Ο Σβορώνος, ο αντίπολος της Κατσικάς. Ναι. Αυτές οι ομάδες που θα πούμε τώρα αμέσως είναι αδιάφορες. Σβορώνος 63, Πιερικός 55, Ζάκυνθος 54, Αστέρας Σταυρού 52. Λοιπόν, είπαμε τις ομάδες στην Εφτάδα που είναι και η Κατσικά μέσα. Να τις πούμε πάλι. Πάμε. Κιλελέρ 47, Εορδαϊκός Τρίκαλα, Θεσπορτός 46, Αναγέννηση Άρτα 45, Πετρητής Αστέρας 44, Θήλα Κατσικά 42. Εδώ να πω το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για την Θήλα Κατσικά. Παίζει το Σάββατο με τον Βατανιακό. Πληροφορίες μου λένε ότι μπορεί να μην κατέβει ο Βατανιακός, να μην έρθει καθόλου. Μάλιστα. Έτσι. Έτσι κι αλλιώς είναι πεσμένος ο Βατανιακός. Την επόμενη αγωνιστική παίζει στα Τρίκαλα. Εκεί θα κρυθεί η παραμονή Βλάς. Μάλιστα. Ωραία, και ωραία. Την τελευταία αγωνιστική έρχεται εδώ ο Αστέρας Σταυρού, ο αδιάφορος Αστέρας Σταυρού. Τρεις αγωνιστικές είναι. Δεδομένα έτσι, με τρεις αγωνιστικές μένουν, ναι. Μάλιστα. Αν έχουμε 6 βαθμούς το Σάββατο και την τελευταία αγωνιστική, με μια ισοπαλία στα Τρίκαλα σώζεται η ομάδα. Ωραία. Έτσι πιστεύω. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, πες και τις άλλες ομάδες. Να πούμε κάτω και τις άλλες ομάδες. Παρακάτω έχουμε την υποβιβασμένες. Ναι. Ιστορική Καστοριά. Μάλιστα. 33. Βατανιακός 28. Λευκύμη 27. Φίκη και Μαγνησιακός. Στην ουσία, από την αρχή του πρωταθλήματος δεν μετέχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική λοιπόν το Σάββατο. Τα μάτς, ναι. Υπόψη. Λοιπόν, Καστοριά Αστέρας Πετρητή. Φίκη Λευκύμη 0-3 άνευ αγώνος. Μαγνησιακός Βορώνος 0-3 άνευ αγώνος. Ζάκυνθος Εορδαϊκός. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Θεσπρωτός. Λοιπόν, δύσκολο μάτς. Εθνικός Νέο Πρέπει να πάρει ένα διπλό, είναι... Ρότσα, ναι. Αν πάρει διπλό, είναι πρωτοπόρος ο Εθνικός.
Λοιπόν, πυρικό σαρτάκι, είπαμε κατσικά βατενιακό, αναγέννηση Άρτα Τρίκαλα, μεγάλο ματς, Άρτα Τρίκαλα το Σάββατο. Στην Άρτα, ναι, ναι. Είναι μια ωραία βόλτα για όσους θέλουν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, να πάρει στην Άρτα να παρακολουθήσουν. Ντέρμπι, αν κερδίσει αναγέννηση, σώζεται. Λογικά. Ναι, ναι. Αστέρα Σταυρού, Κιλελέρ ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε στο ρεστεχνικό. Αλφα ρεστεχνικό. Πρωταθλήτρια η αίτητη σε όλο το πρωτάθλημα Θεία Λαϊλεούσας. Γλέντι βέβαια στην Ελεούσα το Σάββατο. Συγχαρητήρια λοιπόν. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ανέστητου Ζώη, ο οποίος είναι ένας προπονητής πολύ καλός, αλλά και ένας άνθρωπος με ήθος. Εκτός από προπονητής είναι και παιδαγωγός, θα έλεγα εγώ. Ανέστητος είναι εξαιρετικό παιδί. Λοιπόν, και συγχαρητήρια στους παίκτες τους, αυτών στη πάμε διοίκηση. Πάμε στην επόμενη όλους. Βαθμολογία. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη βαθμολογία. Άνοιξαν σαμπάνιες βέβαια στον αγώνα. Είχαν ετοιμάσει φωτογραφίες, μπλουζάκια, πρωταθλήτρια 23-24. Ο Γιώργος Οντάσιος υπόψη είναι με στη διοίκηση. Ναι. Παλιός άσος του Πας Γιάννενα. Ο Γιάννης Οτασούλας, τρισευτυχισμένος ο πρόεδρος της ομάδος. Σήκωσαν τον Ανέστητο το Ζώη στα χέρια οι ποδοσφαιριστές. Μακάρι να παίξουν και στην Τρίτη Εθνική, έτσι. Μακάρι να παίξουν Τρίτη Εθνική. Θα υπάρχουν μπαράζ, ακριβώς. Θα γίνουν αγώνες διαβάθμισης. Θα είναι οι πρωταθλήτριες, οι Ελεούσα από εμάς εδώ. Θα είναι της Άρτας, της Πρέβεζας Λευκάδας, της Θεσπρωτείας, της Κέρκυρας, της Καστοριάς και των Τρικάλων. Από τις 7 πρωταθλήτριες θα βγουν οι 3. Ωραία. Και μακάρι να το πετύχει, να ηρεμήσει από σημερινό αγώνα και να, κυνηγήσει την άνοδο. Γιατί αυτό είναι πιο βασικό. Η Κατσικά θα συνεχίσει και στο κύπελλο ερεστεχνών. Εκτός ότι την προσπάθεια για παραμονή, θα συνεχίσει στο κύπελλο ερεστεχνών. Okay. Λοιπόν, να πούμε απλά ότι τα γκολ για την ομάδα της Ελεούσας στον τελευταίο αγώνα με την Ανατολή, στο ντέρμπι, ο Τσουμάνης έκανε το 1-0, ο Βελτσίστας το 2-0. Μείωσε με τον Πάνο η ομάδα της Ελεούσας σε 2-1. Ξαναπροηγήθηκε με 3-1 στο 20 λεπτό, ήταν ήδη 3-1 με τον Νούγια η ομάδα της Ελεούσας. Και στο 30 ο Μαλάτος έκανε το 4-1, ενώ το 4-2 στις καθυστερήσεις μεσού του Μίνη πέτυχε η ομάδα της Ανατολής. Ωραίο ματσάκι είναι αυτό. Ωραίο ματσάκι. Μ' αρέσουν αυτά τα σκόρ εμένα. Λοιπόν, πάμε. Ωραίο ματσάκι. Λοιπόν, τα αποτελέσματα λίγο πολύ είναι γνωστά. Ναι, πάμε στη βαθμολογία. Πρωταθλήτρια, όπως είπαμε, η Θήλα. Πάμε από εκεί και πέρα. Ελεούσας. Ναι. Από εκεί και πέρα. Καστρίτσα 77. Υπόψη μένει μια αγωνιστική βλάση. Μια αγωνιστική και τέλος. Λοιπόν, Καστρίτσα 77, Ανατολή 74, Κουτσελιός 47, Κεφαλόβουσο 44, Κόνιτσα 41, Μέτσοβο 40, Σταυράκη 39, Χουλιαράδες 36, Νεοχωρόπουλο 31, Αετός Νήσο 30. Αυτές οι ομάδες θα είναι και του χρόνου στην κατηγορία. Τώρα γίνεται μια μάχη στη συνέχεια. Να. Λογκάδες 27, Πέραμα 26, Δροσοχώρη 24, Νεοκεσάρια 22, Αλμυρός, Νεοκεσάρια και Αλμυρός Βουνοπλαγιάς έχουν πέσει. Από αυτές τις πέντε ομάδες πόσες ομάδες από αυτές τις πέντε ομάδες οι δύο έχουν πέσει ήδη, η Κεσάρια και η Βουνοπλαγιά. Αν σωθεί η Ελεούσα, αν σωθεί η Κατσικά και βγει και η πρωταθλήτρια και η Ελεούσα, δεν θα πέσει άλλη από τις υπόλοιπες ομάδες. Διαφορετικά θα υπάρχει κίνδυνος για όλες. Θα πέσουν μία δύο. Αν απευκταίω πέσει η Κατσικά και δεν ανέβει η Ελεούσα, απευκταίω όπως είπαμε, δεν το ευχόμαστε, θα πέσει και το Πέραμα και το Δροσοχώρι. Όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορεί όμως μέσα στο χώρο είναι και οι Λογκάδες. Δύο από τους Λογκάδες, Πέραμα, Δροσοχώρι, θα πέσουν. Αν δεν ανεβεί η Ελεούσα και αν πέσει η Κατσικά. Πες μου τα μάτς της επόμενης αγωνιστικής. Λοιπόν, νησί Σταυράκι. Αδιάφορο. Λογκάδες Μέτσοβο ενδιαφέρει την ομάδα των Λογκάδων. Νεοχωρόπουλο Χουλιαράδες, Βουνοπλαγιά Δροσοχώρη, ενδιαφέρει το Δροσοχώρη, αλλά η Βουνοπλαγιά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λογικά θα κερδίσει το Δροσοχώρη. Ανατολή Κουτσελιό, Νεοκεσάρια Κεφαλόβουρσο, Ελεούσα Κόνιτσα. Ένα αγώνα, θα λέγαμε, γιορτή πάλι έτσι για την Ελεούσα κατά κάποιον τρόπο και με την Κόνιτσα θα γίνει ένα καλό μάτς ελεύθερο. Λοιπόν, και Καστρίτσα Πέραμα. Αδιάφορη η Καστρίτσα, καίγεται το Πέραμα. Καίγεται για βαθμού το Πέραμα. Καίγεται το Πέραμα, θα δούμε. Λοιπόν, το Πέραμα πρέπει να κερδίσει την Καστρίτσα για να μπορεί να έχει ελπίδες. Έτσι, το Πέραμα θα γίνει ακριβώς, στην κορυφή. Ακριβώς. Και σε περίπτωση ισοπαλίας πάλι έχει κάποιες ελπίδες.
Γιατί σε ισοβαθμία με το δροσοχώρι, ναι, που αν κερδίσει τη βουνοπλαγιά, αυτά, σε περίπτωση που πάρει ισοπαλία, θα πάει στου 27 το πέραμα. 24 έχει το δροσοχώρι, ναι, αν κερδίσει, που θα κερδίσει λογικά τη βουνοπλαγιά, θα πάει και αυτό στου 27, ωραία, σε ισοβαθμία, υπερισχύει το πέραμα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι το πέραμα, έτσι επί ευκαιρία που μιλάμε για το πέραμα, έχασε από το Σταυράκι με 4-2, ενώ στο ημίχρονο κέρδιζε με 1-2. Είχε και μια αποβολή από το πρώτο ημίχρονο του Κώστα Ντόβενα, πολύ καλού ποδοσφαιριστή. Και το Σταυράκι τα 4-3 γκολ τα έβαλε με πέναλτι. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα, χαρακτηριστικό. Εντάξει. Ωραία, πάμε. Έτσι, πάμε, σαν β, κάτι το διαφορετικό. Β, β εθνική. Λοιπόν, πάμε β, λοιπόν στην εθνική. Μάχη μεγάλη, 13 αγωνιστικές πριν το τέλος. Πολύ ψωμί ακόμη. Λοιπόν, δεν έγινε ο αγώνας ροδοτόπι ζωοδόχος για κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Τέλος πάντων, κάποιος, είχε χαθεί κάποιος άνθρωπος από την, από τη ζωοδόχο. Ναι. Λοιπόν, τα αποτελέσματα λίγο πολύ είναι γνωστά. Πάμε βαθμολογία, να πάμε και τα βαθμολογία. Επόμενα παιχνίδια. Ναι. Αμπελόκηπη 79, ναι. Αέγιαν 72. Έχουν βγει. 6 ομάδες δίνουν μάχη για να... Στις 13 αγωνιστικές. Έχουμε... Είναι πολλές αγωνιστικές στη Β. Ζωοδόχος με έναν αγώνα λιγότερο στους 51. Κοσμηρά 51. Οι δύο ομάδες παίζουν την Κυριακή μαζί στην Κοσμηρά. Ωραία. Με έναν αγώνα λιγότερο, είπαμε, η Ζωοδόχος. Κοσμηρά, Ζωοδόχος. Είναι το μάτς της αγωνιστικής. Ναι. Πογονάτος 49, Πράμαντα 47, Κρανούλα 45, Δαφνούλα 43. Είναι μέσα στο χορό για τη μία θέση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν το υπόλοιπο πρόγραμμα. ΑΕ Γιάννα Κλιματιά. Αμπελόκηπη Αγία Μαρίνα. Ναι. Δαφνούλα ΑΕ το Ράχη. Πετσάλι Πογονάτος. Ηλιόκαλη Ροδοτόπη. Κρανούλα Ανήλιο. Ασβεστοχώρη Κάστρο. Αμφιθέα Τίγρης. Πράμαντα Μουσιοντίτσα. Και όπως είπαμε, ο Κοσμηρά Ζωοδόχος. Αν έρθει χει αυτό το μάτς, μπαίνουν πολύ μέσα και. Αυτό είναι το ντέρμπι, όπως είπες, τη αγωνιστική. Το ντέρμπι τη αγωνιστική. Πάμε στη γάμα λοιπόν κατηγορία. Στη γάμα κατηγορία όπου μεγάλη νίκη πέτυχε ο Ύφεστος Αυγού. Ναι, στο ντέρμπι εκεί με το Σιράκο. Ντέρμπι με το Σιράκο 3-0. 3-0. Καθάρισε ο Μιχάλης Κατσίκος. Μεγάλη νίκη. Ναι. Μεγάλη νίκη πραγματικά τη ομάδα του Μιχάλη Κατσίκου. Να πούμε επίσης ότι το Βελισάριο την Πλατανιά σε ένα σημαντικό μάτς. Η Πλατανιά είναι καλή ομάδα. Το Βελισάριο κέρδισε με 3-0. Πάμε στη βαθμολογία. Και είναι μπροστά λοιπόν Βελισάριο και 57. Ναι. Ύφεστος Αυγού 54. Δύο ομάδες βγαίνουν. Ναι. Το Σιράκο έχει 51. Είναι ακόμη στο χορό. Το Ελληνικό 48. Η Περίπλοντος 46. Είναι ομάδες που παλεύουν. Μένουν 4 αγωνιστικές. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχουν λίγες ελπίδες. Έχει ένα προβάδισμα όμως πλέον ο Ύφεστος του Μιχάλη Κατσίκου. Ναι, και ήταν... πολύ περισσότερο το Βελισάριο. Και το Βελισάριο σε κάθε έτσι περίπτωση. Και είναι, έχουμε έκανε νίκη, ο Ύφεστος έκανε νίκη ανόδου. Νίκη ανόδου, θα πραγματικά. Να πει κανείς επί του Σιράκου. Βέβαια, και εξακολουθούν να υπάρχουν ντέρμπι. Ναι. Ελληνικό Βελισάριο έχουμε αυτή την αγωνιστική. Το Ελληνικό 48. Το Βελισάριο 57. Είπαμε Ύφεστος 54, Σιράκου 51. Είναι μια τελευταία ευκαιρία για το Ελληνικό, θα μπορούσα να πω. Ναι, αν δεν κερδίσει, θα λέγαμε ότι δεν. Ναι, είναι μια τελευταία, έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Απειρωτάν Αυγό είναι ο αγώνας του Αυγού. Λογικά θα κερδίσει η ομάδα του Αυγού. Και έχουμε Σιράκο Ζήτσα, Περιστέρι Μάρμαρα, Περίβλεπτος Βοτονόση, Λαφτανέη Πλατανιά, Απίθαρχος Αμπελόκηπη. Με τα φαβορί να φαίνεται ότι θα κερδίσουν, όπως το Σιράκο και η Περίβλεπτος. Κλείνουμε με μια μεγάλη νίκη και βεβαίως κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Α1 κατηγορία μπάσκετ γυναικών. Ο Πας Γιάννενα κατέκτησε την πέμπτη θέση του πρωταθλήματος. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ συζητάμε. Ομάδος... Κέρδισε τον Ηρακλή πριν λίγη ώρα, έτσι. Ναι, της ομάδος του Μάρη πριν λίγη ώρα. 69-64 στη Θεσσαλονίκη. 64-69, ομάδος... ναι. Ναι, 64-69 να πούμε. Ηρακλής Πας 64-69. Ωραία. Είχε κερδίσει και 89-40. Στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι, μέσα σε αποθέωση. Τα δείξατε άλλωστε. Ναι, εδώ η ομάδα του Μάριου Μιχαήλ. Και να πούμε ότι συγκινημένος ο Μάριος Μιχαήλ μαζί με τον αδερφό του, μπροστά στο πορτρέτο του πατέρα του Αδάμ Μιχαήλ. Τον ξέρει όλος ο κόσμος. Όποιος είναι παλιός φίλος του Πας Γιάννενα, ξέρει τον Αδάμ. Τον γνωστό έμπορο χρωμάτων και τα σχετικά, τη δουλειά τη συνεχίζουν και τα παιδιά του. Μάλιστα. Λοιπόν, χάθηκε νέος και ένας πολύ ένθερμος φίλαθλος του Πας Γιάννενα από το Ειδονοχώρι Κόνιτσας.
Α, δικός σας. Λοιπόν, δικός μας, ναι. Λοιπόν, ο οποίος πραγματικά ήταν άρρωστος, εντός παρενθέσεων, με τον Πας Γιάννενα, και εξακολουθεί μάλλον και τον τιμά ο γιος με το Μάριος, ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι. Τον τιμά ο γιος του Μάριος ως προπονητής της ομάδας. Και πολύ μπάσκετ. Καλά κάνει. Και πολύ, ναι, και πολύ καλά κάνει. Έτσι. Και μαζί με τον αδερφό του στο πορτρέτο του φωτογραφήθηκαν. Συγχαρητήρια να πούμε σε αυτή την ομάδα. Πραγματικά. Εμείς θέλαμε τον Πας Γιάννενα στο ποδόσφαιρο να είναι στη Super League. Δεν τα κατάφερε ο Πας. Ας είναι στο μπάσκετ γυναικών. Πολύ ωραίο να παίξει Ευρώπη. Να παίξει Ευρώπη. Είναι υπό προϋποθέσεις όμως αυτό. Εξαρτάται από ποια διοργάνωση θα δηλώσει ο πρωταθλητής. Ναι, εξαρτάται. Όποιος θα είναι πρωταθλητής, τώρα γίνεται ένας αγώνας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ήδη στις γυναίκες πάντα μιλάμε. Ναι, ναι. Ήδη είναι, δεν έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Τώρα παίζουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού αυτή την ώρα, δεν ξέρω το σκορ. Τέλος πάντων, ο πρωταθλητής θα επιλέξει μια διοργάνωση. Θα επιλέξει μια διοργάνωση. Αν ο πρωταθλητής επιλέξει να παίξει πρωταθλητριών, ο Πας Γιάννενα θα είναι Ευρώπη. Α. Αν όμως, επειδή είναι πολύ δύσκολο των πρωταθλητριών, επιλέξει το Eurocup, τότε. Δεν θα παίξει η πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν θα παίξει η πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη. Και να πούμε ότι έγινε ένας μεγάλος άλλος σήμερα, Βλάση. Ακούστηκε, δεν ακούστηκε πολύ από χτες, είχε βγει από χτες το θέμα, ότι ήταν εντοπές στον αγώνα με τη Γεωργία ο Φώτης ο Ιωαννίδης. Το διέψευσε κατηγορηματικά ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος απειλεί με μηνύσεις. Εν τω μεταξύ, διέρευσε μέσα από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ δεν ανακοίνωνε τίποτα επίσημα, λέει ότι ας βγει το δεύτερο δείγμα και μετά θα ανακοινώσουμε κάτι. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του θεωρεί ότι βγήκε μέσα από την ΕΠΟ και θεωρεί ότι είναι ευθύνη της ΕΠΟ. Λέει ότι είναι άλλη ομάδα πίσω και, από τη διαρροή. Είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Χτύπημα κάτω από το μέση προς τον Παναθηναϊκό και τον Ιωαννίδη. Μακάρι να έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός, μακάρι να μην είναι. Μακάρι να μην είναι, έτσι, γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ακριβώς. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να είναι. Όπως είπες και προηγουμένως και όπως συμφωνώ, ο Φορτούνης Κωνσταντέλιας Ιωαννίδης είναι αυτή τη στιγμή στο top των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Αυτή είναι. Πριν βγούμε στον αέρα, κάναμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ να ξαναέρθω στο μπάσκετ, να ξαναπώ συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα. Πας Γιάννενα λοιπόν στην πέμπτη θέση της Α1 μπάσκετ γυναικών. Μεγάλη επίδοση. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Ανδρέα.